Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Η σημερινή μας ερώτηση είναι η εξής. Κάποιες μέρες τα δάχτυλά μου ρέουν πάνω στην κιθάρα άψογα, ενώ άλλες φαίνεται να μην έχω ούτε ταχύτητα ούτε ακρίβεια. Δεν ξέρω τι να πιστέψω πλέον. Μια πραγματικά πολύ καλή ερώτηση, ένας πολύ και συνηθισμένος και σημαντικός προβληματισμός από ένα φίλο ακροατή. Για να δούμε λοιπόν αν μπορώ να βοηθήσω σε αυτό το θέμα. Το παλικάρι λοιπόν, κάθε μέρα που παίζει, βλέπει ότι δεν υπάρχει σταθερότητα στο παίξιμό του. Κάποιες μέρες παίζει σούπερ, κάποιες μέρες δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με την απόδοσή του. Με ποιο τρόπο λοιπόν μπορούμε να σταθεροποιηθεί αυτή η απόδοση με κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές, με κάποια καθοδήγηση. Για να δούμε. Πρώτα απ' όλα, και αυτό που θα πω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση, φίλε μου, να μην μετράς σωστά το κατά πόσο τη μία μέρα παίζεις άψογα και την άλλη μέρα παίζεις χάλια, για να το υπεραπλουστεύσω. Δηλαδή, υπάρχει μεγάλη περίπτωση η διαφορά στο παίξιμό σου να μην είναι της τάξης του 30% που νομίζεις και να είναι πολύ πιο κοντά στο 3% και για πολύ άσχετους λόγους εσύ να αισθάνεσαι να νομίζεις ότι παίζεις χάλια εκείνη τη μέρα ή ότι παίζεις σούπερ την άλλη τη μέρα. Οπότε, πριν ξεκινήσεις να κοιτάς άλλες μεταβλητές, το πιο σημαντικό πράγμα, κάτι που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές στα βιντεάκια του Ask the Guitar Coach, είναι η σωστή μέτρηση, τα metrics που λέμε. Δηλαδή, στα πράγματα που παίζεις, αν είναι ένα κομμάτι ή αν είναι κάποιες ασκήσεις, μετρονόμο και κρατάς σημείωση σε τι ταχύτητα τα πας και μπορείς να τα παίξεις άνετα αυτά τα πράγματα. Και μετά, σε σχέση με αυτό, μπορούμε να κρίνουμε κατά πόσο όντως υπάρχει μία διαφοροποίηση στην ταχύτητα και γενικότερα στην όλη εκτέλεση. Θα θεωρήσω λοιπόν ως δεδομένο ότι όντως ισχύει αυτή η διαφορά που βλέπεις και θα πάμε να δούμε πώς μπορούμε να σε βοηθήσω λίγο. Πρώτα απ' όλα, τι μπορείς να περιμένεις. Το σώμα δεν λειτουργεί κάθε μέρα σε κατάσταση απόλυτης αιχμής. Μπορεί η ταχύτητά σου και το παίξιμό σου να είναι στο σύμπλην 10, μερικές φορές και 15%. Για αυτό το πράγμα μπορεί να φταίνε διάφορα πράγματα. Τα πιο συνηθισμένα είναι ο ύπνος σου, κατά πώς τρέφεσαι και επίσης τα επίπεδα στρες. Πέρα από αυτά όμως υπάρχουν τρεις ακόμη παράγοντες που πρέπει να κοιτάξεις. Πρώτα απ' όλα, αν εκείνη τη μέρα ή κάποια προηγούμενη είχες κουράσει πολύ το σώμα σου και τα χέρια σου. Αυτό μπορεί να διαφοροποιήσει και να φανεί στην ταχύτητά σου. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να περνάς κάποια φλεγμονή στον οργανισμό σου, δηλαδή να είσαι ψιλοκρυωμένος, μπορεί να έχεις ας πούμε ένα χαλασμένο δόντι, πραγματικά. Όλα αυτά τα πράγματα, επειδή δημιουργούν συστημική φλεγμονή, φαίνονται σε όλο το σύστημα του σώματος και κατ' επέκταση στα χέρια και στα δάχτυλα. Τέλος, θα σου πρότεινα να κοιτάξεις το ζέσταμά σου. Το ζέσταμα είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσεις να φτάσεις την ταχύτητα και την ποιότητα παίξηματο που θέλεις εκείνη την ημέρα. Δηλαδή, αν έρχονταν κάποιος μαθητής μου με το πρόβλημα που μου λες εσύ αυτή τη στιγμή, το πρώτο πράγμα που θα του έλεγα, πέρα από το να μετρήσει για να σιγουρευτούμε ότι υπάρχει το πρόβλημα αυτό, θα ήταν το να σταντάρει το αρχικό του ζέσταμα. Δηλαδή κάθε μέρα τα πρώτα 5 λεπτά της μελέτης να είναι stretches και warm-ups. Τα έχουμε δώσει σε προηγούμενο βίντεο του Ask the Guitar Coach, είμαι σίγουρος ότι δεν είναι δύσκολο να βρεις κάτι τέτοιο. Έτσι ώστε τα χέρια να είναι μονίμως σε καλή κατάσταση και να μπορούν να αποδώσουν στο maximum της δικής τους ικανότητας. Οπότε λοιπόν, τα δύο πράγματα που θέλω να θυμάσαι είναι νούμερο 1. Μέτρησε την ταχύτητά σου και το παίξιμό σου για να σιγουρέψεις ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και δεν είναι απλά η άποψή σου, η εντύπωσή σου εκείνη τη μέρα ανάλογα με τα κέφια σου. Και νούμερο 2, ότι όντως το ανθρώπινο σώμα παίζει συμπλήν 10% στην απόδοσή του και την αποτελεσματικότητά του από μέρα σε μέρα. Δηλαδή, μην προβληματίζεσαι πολύ για αυτό το πράγμα. Αν όμως η διαφορά από τη μία μέρα στην άλλη είναι πάνω από 10%, εκεί πρέπει να αρχίσεις να κοιτάξεις τους υπόλοιπους παράγοντες που αναφέραμε.
Δηλαδή, ξεκούραση, διατροφή. Θα κάνουμε ένα βίντεο στο Ask the Guitarcos για αυτό το θέμα ακριβώς. Κατά πόσο έχεις στρες και τους υπόλοιπους παράγοντες που ανέφερα. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!